Ομόρφη είναι καινούργιο. Ομόρφη είναι, λες, ε. Ομόρφη είναι καινούργιο. Don't ask me why the sun is shining. Δεύτερη χρονιά στην Ελένη φέτος. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς είναι τα πράγματα. Πώς είναι τα πράγματα. Ελενίστικα. Πώς περνάς. Ελενίστικα. Δηλαδή. Είναι Ελενίτ. Ρε παιδί μου, το ξέρεις το υλικό το Ελενίτ. Αντέχει για πάντα. Εντάξει, μια χαρά περνάμε, μια χαρά περνάμε. Είμαστε ωραία παρεούλα. Έχουμε βρει λιγάκι τι κάνει ο καθένας πλέον, γιατί είμαστε και πολύ τρομάρα μας. Έτσι και κάνω και εγώ καινούργια πράγματα και μ' αρέσει. Δηλαδή, φεύγω, πάω, κάνω ρεπορτάζ από εδώ, από εκεί. Αγία Σοφιά, χιόνια στην Πάρνη, θα κάνω τέτοια πράγματα. Μ' αρέσει. Στο πλατό ή να βγαίνεις έξω, τι σου αρέσει. Γιατί έξω δεν σε έχω συνηθίσει κιόλας. Εντάξει, έξω μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτό που κάνω βασικά με το μαξάκι. Έτσι, παίρνω καλλιτέχνες, τραγουδάμε, κάνουμε χαβαλέ. Είναι όλοι υποψιασμένοι πλέον ότι δεν πρόκειται να κάνουμε καμία κανονική συνέντευξη, αλλά θα μιλήσουμε για πράγματα εκτός προγράμματος. Οπότε αυτό το διασκεδάζω πάρα πολύ και να σου πω κάτι, δεν το είχα κάνει και ποτέ πίσω από τις κάμερες. Δηλαδή κάθομαι, κάνω viewing, μοντάρω. Και εγώ έτσι έκανα. Και εγώ έτσι έκανα. Ναι, μοντάρω με την βοήθεια του μοντέρ, δεν ξέρω εγώ το μοντέρ. Καλά, ναι, ενώ μοντάρεις εσύ το θέμα. Και από πάνω, επειδή μου το επιμελούμε και μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που έκανες το Όλα Παίζουν. Πώς να παρουσιαστείς, ας πούμε. Ήμουνα μπροστά, να ήμουνα πρώτος. Αυτό. Ήμουνα πρώτος, με δεύτερη την καινούργια κτλ. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά για να μένουν στην ιστορία, έτσι. Αλλά έχουμε και στραμμένο στο Όλα Παίζουν, θα το ξανά έκανα. Θα το ξανά έκανα. Ναι, ναι. Γιατί με τις τρεις τις ίδιες. Με τις τρεις τις ίδιες, γιατί νομίζω στο τέλος της χρονιάς ότι είχε το πράγμα για κάποιο μυστήριο λόγο είχε κάτσει, ρε παιδί μου. Είχε κάτσει εκεί που πρέπει να είναι. Δηλαδή είχαμε μια μικρή ισορροπία, το είχε δει και ο Σούσουλας τότε και έλεγε: ωραία, μήπως να το συνεχίσουμε τον χρόνο. Και τι έγινε και το συνεχίσαμε. Μετά το σκέφτηκε καλύτερα. Το ραδιόφωνο πώς πάνε τα πράγματα με τον Γρηγόρη Αρναούτο. Καλά είναι, δεν είμαστε τόσο φίλοι όσο θα θέλαμε. Δηλαδή, φίλοι εννοώ ποσοτικά, όχι ποιοτικά. Δηλαδή, στο να κάνουμε παρέα εκτός δουλειάς, να βρεθούμε για καφέ, για φαγητά. Μήπως αυτό είναι και καλύτερο και έχει διατηρηθεί και αυτή η συνεργασία. Μήπως είναι. Και θα έχω προβλήματα γι' αυτό, λες έτσι. Κοίτα, ναι, τον αποφεύγω. Τον αποφεύγω, η αλήθεια είναι. Τα τρία παιδιά πώς παλεύονται. Δεν παλεύονται. Εγώ ψάχνω να δώσω το ένα. Δεν το έχω πει εδώ και καιρό, δηλαδή. Έχω βγάλει και αγγελίες. Τις έχω γράψει λίγο περίεργα τις αγγελίες. Λίγο τύπου. Δίνεται μπαλαμό μικρό. Δύο χρόνο. Καθαρό εμβολιασμένο. Δούλεψες με το ζευγάρι Γιώργο Λιάγκα, Φέη Κορδάπου. Χωρίσανε. Το περίμενες, ρε παιδί μου. Τους ξέρεις, τους ήξερες και από κοντά. Εντάξει, όσο ήμασταν εκεί στην εκπομπή, δεν είχαμε αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Αυτά τα ξέρει μόνο το ζευγάρι, παιδιά. Ό,τι κλείνει η πόρτα σου. Αυτό λέει η μάνα μου. Δεν μιλάς με κάποιον από τους δύο, ούτε με τον Γιώργο. Δεν έχω μιλήσει. Να σου πω κάτι την άλλη. Ήθελα να πάρω ένα τηλέφωνο τον Γιώργο, έτσι, όταν έμαθα το σκηνικό, αλλά θεώρησα ότι θα πέσω όλοι πάνω του και δεν είχαμε και την πολύ φιλική σχέση για να τον πάρω και να. Απλά ήθελα να πω ότι ξέρεις τι, είμαι εδώ για κανένα καφέ, άμα θες, είμαι εδώ στην περιοχή. Αυτό μόνο. Ανθρώπινο. Εσύ έχεις περάσει ποτέ μια κρίση που να το σκεφτείς. Δεν έχω περάσει. Εντάξει, έχω περάσει όχι μόνο μία. Έχω περάσει καταστάσεις που ήταν πολύ ζόρικες, ας πούμε, και δεν μπορούσα να τους κουμαντάρεις εύκολα. Πώς το έσωσες. Και με επαγγελματική βοήθεια. Έτσι, κακά τα ψέματα, μην είμαστε παιδιά. Δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα μόνοι μας. Ναι, είσαι ειδικό. Φυσικά, ναι. Και με πολλή συζήτηση, με πολλή προσπάθεια να περνάς περισσότερο χρόνο βασικά ποιοτικό με τον σύντροφό σου.